Να τα σε βλέπω και δεν. Είμαστε εδώ στο αεροδρόμιο μετά την πτώχευση του FTI που έχουν επηρεαστεί οι εργαζόμενοι τόσο των ξενοδοχείων όσο και των τουριστικών πρακτορείων. Ελπίζουμε να μας στηρίξετε γιατί το κράτος δεν έχει μεριμνήσει ούτε για αποζημιώσεις ούτε για την εποχικότητα των εργαζομένων. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι η Μαρία Λαυτσίδου. Ο πολυεθνικός όμιλος FTI, ο τρίτος μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός, αφού κέρδισε με την τουριστική ανάπτυξη, αφού κέρδισε με τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις από το αίμα και τον υδρότα του λαού, αφού κέρδισε από τον κόπο και το στρίμωγμα των εργαζομένων, το ξεζούμισμα στους χώρους δουλειάς και ταυτόχρονα από τη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων, τώρα στέρνει το λογαριασμό να τον πληρώσουν οι εργαζόμενοι, να τον πληρώσουν οι μικροεπαγγελματίες, να τον πληρώσει ο λαός. Μάζεψε λοιπόν με κάθε τρόπο τα κέρδη, τα αυγάτισε και τώρα πλέον δηλώνει όμιλος αφαιρέγγυος. Την ώρα αυτή κινδυνεύουν πάνω από 500 εργαζόμενοι σε 3 ξενοδοχεία και σε ένα γραφείο γενικού τουρισμού να μείνουν χωρίς δουλειά μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς εισόδημα. Απαιτούμε εδώ και τώρα από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία σφυρίζει αδιάφορα στηρίζοντας ουσιαστικά τις πολιτικές των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και τις απάτες τους, να παρέμβει τώρα, ούτως ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ξενοδοχείων και να εξασφαλιστεί η λειτουργία του γραφείου, η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων των οποίων λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα του πολυεθνικού οργανισμού που πτώχευσε και παράλληλα να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι θέσεις δουλειάς, το εισόδημα και η ασφάλιση. Εάν αυτό δεν γίνει άμεσα αποδεκτό από την κυβέρνηση, τότε θα μας βρίσκει στο αεροδρόμιο, παντού, όπου χρειαστεί, θα μας βρίσκει συνέχεια μπροστά της. Γι' αυτό απαιτούμε εδώ και τώρα άμεσες λύσεις.